Καλώς όρισες στο podcast του Men of Style με τίτλο «Κοίτα τη δουλειά σου». Εδώ θα συζητάμε όλα εκείνα τα επαγγελματικά, τα επιχειρηματικά και τα εργασιακά που σε απασχολούν και θα λύνουμε απορίες δικές σου. Παράλληλα, θα φέρνουμε φοβερούς καλεσμένους και αν δεν έχουμε καλεσμένο, θα κάνουμε καλή παρέα μεταξύ μας. Όλα εκείνα που σε απασχολούσαν τώρα λύνονται στο business podcast του «Κοίτα τη δουλειά σου». Επεισόδιο 6, κοίτα τη δουλειά σου, καλώς ήρθες. Άλλο ένα επεισόδιο του κοίτα τη δουλειά σου του podcast, του φοβερού podcast, business podcast, του φοβερού business podcast του Men of Style. Μας έχετε στηρίξει, έχει ανέβει αρκετά στα charts το κοίτα τη δουλειά σου. Θέλουμε να ανέβει κι άλλο όμως. Πώς μπορείτε να το βοηθήσετε να ανέβει κι άλλο? Αν το βλέπετε στο YouTube αυτό, κάντε ένα like και κάντε και ένα share το link. Αν το ακούτε στο Spotify ή στο Apple Podcast, μπορείτε να κάνετε συνδρομή ή follow, ό,τι σας δείχνει η δικιά σας εφαρμογή, έτσι ώστε να δείξουμε και στον αλγόριθμο και του Apple και του Spotify ότι πρόκειται για ένα καλό περιεχόμενο το οποίο θέλεις να το βλέπεις, να σου στέλνει και ειδοποιήσεις. Και παράλληλα παίρνεις το link για να το στέλνεις στους φίλους σου, έτσι ώστε οι φίλοι σου να ακούνε και να μπορούν να έρθουν και αυτοί στην παρέα. Λοιπόν, επίσης είναι πολύ σημαντικό, αν έχετε επαφή με το Spotify ειδικά και το Apple Podcast, να μας κάνετε και μια καλή κριτική. Γιατί αυτές οι κριτικές μένουν και τα βλέπουν και άλλοι και βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε μια πρώτη ερώτηση από τη φίλη μας τη Μαρκέλα που λέει: στο βιογραφικό μου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνω και φωτογραφία? Δεν είναι απαραίτητο, αλλά καλό είναι να τη βάζεις. Γιατί ειδικά άμα έχεις και μια εμφάνιση η οποία είναι θετική, όχι απαραίτητα να είσαι όμορφη ή τέλος πάντων να είσαι μοντελό, δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά άμα έχεις μια γλυκιά. Πώς να σου το πω, μια γλυκιά όψη, τότε πολλοί άνθρωποι θέλουν να δουλέψουν περισσότερο μαζί σου. Δηλαδή, προκαταβάλει θετικά τον άλλον μια όμορφη όψη. Οπότε ναι, γιατί όχι. Εγώ θα την έβαζα σίγουρα. Έχω και κούτελο μεγάλο. Επίσης, πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να δουν αν ταιριάζει στο κλίμα με την έννοια και της ηλικίας. Γιατί, ας πούμε, μπορεί να δείχνεις στο βιογραφικό σου την ηλικιά σου, πολλοί δεν το βλέπουν, αλλά από τη φωτογραφία αμέσως καταλαβαίνουν ότι ξέρεις τι, είναι στο μέσο όρο μας. Οπότε ναι, η Μαρκέλα είναι συν, ξέρω εγώ, οπότε ναι, βάλτε. Αλλά προσπάθησε να βάλεις μια φωτογραφία που είναι επαγγελματική. Ας μην βάλεις μια φωτογραφία, γιατί εκείνο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Που είσαι, ξέρω, στην παραλία ή ναι, έχεις πάει στο κλαμπ, ξέρω, με τις ποτάρες κλπ. Όχι, μια φωτογραφία επαγγελματική είναι ό,τι πρέπει, μια χαρά. Θα μπορούσε να είναι φωτογραφία ταυτότητας, ξέρω εγώ. Όχι, καλύτερα μια απλή επαγγελματική φωτογραφία. Δηλαδή με ένα ωραίο πουκάμισο για τους άντρες, ενδεχομένως με ένα ωραίο μπλουζάκι, μια ωραία μπλούζα ή ένα σακάκι για τις γυναίκες. Είναι μια χαρά. Όχι όμως φωτογραφία τώρα, ασπρόμαυρη και τέτοια, όπως κοιτάζεις τρομαγμένο στην κάμερα. Θα πρότεινα ίσως μια selfie σε ένα λευκό τοίχο. Όλοι έχουμε ένα λευκό τοίχο στο σπίτι. Μια selfie να μην φαίνονται οι ώμοι. Εδώ πέρα στο ύψος, έτσι όπως το δείχνω. Θα ήταν μια χαρά, νομίζω. Θέλει χαμόγελο, παιδιά. Προσπαθήστε να είστε χαμογελαστοί. Κάπως έτσι, ας πούμε αυτό. Ή έτσι, όχι. γιατί περίμενε. Θέλουμε να προκαταβάλουμε θετικά συναισθήματα με τη φωτογραφία μας, εντάξει. Όχι creepy ή άσχημα συναισθήματα. Οπότε ένα μηδίαμα χαμόγελο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πάμε, ναι. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον φίλο μας Σπύρο, είναι ο όνοματός. Ναι, ωραία. Λέει, καλησπέρα Σπύρο, πώς διαχειρίζεται κάποιος μια άρνηση αύξησης στο μισθό του, ενώ του αρέσει η εργασία του, αλλά απογοητεύεται από τη στάση του εργοδότη ή του προϊσταμένου όπου απευθύνθηκε. Ναι. Δηλαδή, του ζήτησε αύξηση και δεν την έδωσε. Ναι, εδώ πάμε. Θέλω να σου πάω στο πρώτο επεισόδιο που κάναμε. Πρέπει να καταλάβει ο εργοδότης σου την αξία που προσφέρεις. Αν δεν την καταλαβαίνει, υπάρχουν δύο τεινά. Νούμερο ένα, δεν έχει καμία σχέση με την δουλειά σας. Ή δύο, το πιο πιθανό σε πιο πολλές περιπτώσεις, είναι να μην την πουλήσαμε καλά τη δουλειά μας. Δηλαδή, για να καταλάβει ο εργοδότης ότι πρέπει να σου δώσει αύξηση, θα πρέπει να του δώσεις να καταλάβει ότι αυτό που κάνεις του φέρνει περισσότερα χρήματα από ό,τι είχατε αρχικά συμφωνήσει. Εάν το καταλάβει αυτό, δεν έχει λόγο να μην σου δώσει την αύξηση. Εάν βλέπεις ότι βρίσκει λόγους να μην σου δίνει την αύξηση, τότε κοιτάς κάπου αλλού, σε μια άλλη αγορά, σε μια άλλη εταιρεία, γιατί κάποιος θα το καταλάβει. Να είσαι σίγουρος όμως ότι αυτό που έχεις κάνει εκείνη τη στιγμή, αν το δώσεις να το καταλάβει, πραγματικά το κατάλαβε. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι ανθρώπων οι οποίοι σου λέει: είμαι πολύ καιρό στην εταιρεία, τα πάω καλά με τους πελάτες, θέλω αύξηση. Δεν δουλεύει έτσι, φίλε. Πάντα δουλεύει το τι αξία δίνεις. Όχι το τι αξία νομίζεις ότι δίνεις. Πρέπει να το πιστεύει και ο άλλος αυτό. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Ωραία, ρωτάει ο Κωνσταντίνος τι πρέπει να φέρνω μαζί μου όταν πάω σε μια συνέντευξη εργασίας. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Και την κάνουν πολύ λάθος. Οπωσδήποτε θα έχεις ένα αντίγραφο του βιογραφικού σου. Οπωσδήποτε ένα αντίγραφο από το βιογραφικό. Εντάξει. Τώρα από εκεί πέρα, εάν κάνεις μια δημιουργική δουλειά, ας πούμε, αν είσαι ας πούμε βιντεόγραφερ, εντάξει, καλή ώρα όπως είναι τα παιδιά εδώ, θα πας με το reel σου. Το reel σου θα πας με το πορτφόλιό σου, με ένα showreel, έτσι δεν λέγεται. Ναι, showreel. Showreel. Το showreel τι είναι? Είναι κάποια highlights της δουλειάς σου. Πολύ καλές στιγμές δηλαδή, οι οποίες δείχνουν τις ικανότητές σου, την αισθητική σου κτλ. Και με ένα στικάκι το πας αυτό ή με ένα link το στέλνεις εκείνη τη στιγμή στο mail. Αλλά επειδή μπορεί να μην έχει ίντερνετ, καλύτερα με ένα στικάκι μαζί με το laptop σου ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Τώρα, αν κάνεις άλλες δουλειές, φρόντισε να έχεις ένα πορτφόλιο των δουλειών που έχεις κάνει. Αν είσαι γραφίστας, κάτι εκτυπωμένο. Αν είσαι ένας άνθρωπος. Τώρα, αν είσαι γιατρός, δεν μπορείς να πας στον ασθενή σου, έτσι. Αλλά μπορείς να έχεις ένα παράρτημα, ένα appendix λέγεται, στο βιογραφικό σου, το οποίο να λέει κάποια milestones ή κάποια highlights της καριέρας σου. Εντάξει. Τώρα, έχω δει και ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα και έρχονται με κασετίνες. Λες και θα γράψουμε διαγώνισμα. Δεν είναι διαγώνισμα, παιδιά, η συνέντευξη. Η συνέντευξη είναι μια γνωριμία μεταξύ δύο ανθρώπων και βλέπουν εάν ταιριάζουν ένας με τον άλλον. Γιατί την ώρα που περνάς σε συνέντευξη, περνάς και εσύ τον εργοδότη από συνέντευξη. Εάν σου κάνει. Γιατί βλέπεις, το γραφείο μου κάνει, ο τρόπος που δουλεύουν εδώ πέρα, που δεν θα δεις όλα, αλλά θα πιάσει το μάτι σου κάποια πράγματα. Είναι κάτι που μπορώ να συνηθίσω. Οι ρυθμοί που βλέπω τους υπόλοιπους εργαζόμενους όσο είμαι στο χώρο εδώ, είναι κάτι που μου αρέσει. Το πώς μου μιλάει ο άνθρωπος που μου παίρνει τη συνέντευξη, είναι κάτι που μου κάνει. Τα περνάς και εσύ αυτά. Οπότε φέρε την οξυδέρκειά σου αρχικά, φέρνε καλή διάθεση, ένα βιογραφικό εκτυπωμένο και δείγματα της δουλειάς σου εφόσον μπορείς να τα φέρεις μαζί σου. Τα λέμε αυτά στην Ακαδημία Καριέρας. Έχω φτιάξει μια Ακαδημία Καριέρας με τον συνεργάτη μου τον Άγγελο, που θα αναλάβουμε 30 ανθρώπους. Ξεκινάει σε 2 εβδομάδες από τώρα, παιδιά, αυτό. Εντάξει, 30 άτομα, 2 ώρες τη βδομάδα θα κάνουμε για τέτοια θέματα. Από το πώς να διαχειρίζεσαι το κομμάτι της συνέντευξης του βιογραφικού σου, μέχρι το πώς να διαχειρίζεσαι τοξικούς συναδέλφους, απαιτητικό, αφεντικό και πάει λέγοντας. Τα έχουμε όλα μέσα. Ακαδημία Καριέρας, όποιος θέλει να μάθει περισσότερα, 2-10-25-25-900. Πάμε στην επόμενη. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι από το φίλο μας, το Παναγιώτη. Καλησπέρα και καλή αρχή στο νέο project. Εξαιρετική κίνηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Η ερώτησή μου αφορά στο κομμάτι της επιλογής επαγγελματικής καριέρας. Είμαι τελειομανής σαν άνθρωπος και συγχρόνως έχω πολλά ενδιαφέροντα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 τελείως διαφορετικοί κλάδοι: φιλολογία, ψυχολογία, γυμναστική. Όπου στο πρώτο θέτος παίρνω πτυχίο και στους άλλους. Τι κλάδι είναι? Φιλολογία, ψυχολογία, γυμναστική. Παίρνω πτυχίο και στους άλλους 2 έχω τρελό ενδιαφέρον. Ποια θα ήταν σε εργασιακό επίπεδο μια καλή στρατηγική ώστε να βοηθήσει τον εαυτό μου να επιλέξει ποια πορεία θα ακολουθήσει? Ωραία. Ξέρω ότι έχω πει και εγώ αρκετές φορές, με μια άλλη έννοια την οποία θα αναλύσω, ότι καλό είναι εκεί πέρα που έχεις κλείσει να κοιτάς τι δουλειά μπορείς να κάνεις για να βγάλεις τα προσωζήν. Να ξεκινήσεις τουλάχιστον να βγάλεις τα προσωζήν και ενδεχομένως αργότερα να κάνεις μια πολύ καλή εργασιακή βάση για να κάνεις την καριέρα σου. Τώρα, για να μπορείς να ασχοληθείς με ένα κλάδο που σου αρέσει, θα πρέπει οπωσδήποτε όμως να προσφέρεις αξία σε αυτόν τον κλάδο. Δηλαδή, το ότι μου αρέσει εμένα η γυμναστική δεν σημαίνει ότι μπορώ να λύσω ένα πρόβλημα και να με πληρώσει κάποιος για να λύσει αυτό το πρόβλημα μαζί μου. Το ότι εμένα μου αρέσει δηλαδή να φτιάχνω σουβλάκια σπίτι, δεν σημαίνει ότι είμαι καλός στο να πουλάω σουβλάκια. Ότι τα σουβλάκια μου είναι αρκετά καλά για να ανταγωνιστούν την αγορά ή τέλος πάντων να πληρώσει κάποιος άνθρωπος για να μπορέσει να τα απολαύσει. Okay? Εάν έχεις στο μυαλό σου 2-3 πράγματα τα οποία θες να ακολουθήσεις, ο καλύτερος τρόπος για μένα είναι να ακολουθήσεις αυτό που νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις καλύτερα από τους ήδη υπάρχοντες επαγγελματίες. Δηλαδή να βρεις ένα πρόβλημα στην αγορά και να το λύσεις, να κάνεις αλλαγή στο πώς δουλεύει αυτή τη στιγμή η αγορά, disrupt που λέμε, ή να προσπαθήσεις να φέρεις μια μικρή καινοτομία η οποία θα συμπληρώσει κάποιο κενό που υπάρχει και έτσι να υπάρχουν λόγοι, πραγματικοί λόγοι που κάποιος πελάτης θα έρθει να σε πληρώσει γι' αυτό. Το ότι ξέρεις γυμναστική ή το ότι σου αρέσει η ψυχολογία ή το ότι σου αρέσει η φιλοσοφία, τι άλλο είπε το παιδί, δεν θυμάμαι. Ωραία, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος που θα το πληρώσει αυτό. Γιατί καλά είναι να λέμε ότι ξέρεις, ασχολήσουμε με αυτό που σου αρέσει, αλλά πρέπει κάποιος να πληρώνει και τους λογαριασμούς αυτό το πράγμα. Οπότε, τι θα έκανα εγώ στη θέση σου? Θα έκανα λίγο απ' όλα για να δω ποιο πραγματικά μου δίνει και λεφτά για να ζω, αλλά και ικανοποίηση ότι πραγματικά προσφέρω. Τι θα έκανα δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση? Μπορώ να λάβω δύο ανθρώπους να τους κάνω coaching σαν γυμναστής. Μπορώ να βγάλω κάποια βίντεο τα οποία θα καλύψουν ένα κενό στην αγορά και να πουλήσω το πρόγραμμα αυτό εκπαίδευσης μαζί. Μπορώ να ασχοληθώ 8 ώρες ή 4 ώρες ή 6 ώρες σε ένα γυμναστήριο και πραγματικά να βοηθάω ανθρώπους. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που θα με πληρώσει για αυτό που ξέρω να κάνω. Θα βλέπα αυτό παράλληλα. Μπορώ, σαν ψυχολόγος, αν είσαι ψυχολόγος, ή σαν κάποιος θεραπευτής, να αναλάβω κάποιες συνεδρίες, να έχω 2 ώρες με την ημέρα και πραγματικά να δω αποτελέσματα σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους βοηθήσω πραγματικά. Και θα υπάρχουν και άλλοι που θα έρθουν να βοηθήσουν. Οπότε, ψάχνοντας και εξερευνώντας λίγο τα νερά, θα μπορέσεις να δεις αν πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος οι άλλοι θα μπορούν να πληρώσουν χωρίς να έχουν πρόβλημα και πραγματικά να τους δίνεις αξία, και έτσι θα καταλήξεις και στο ποιο είναι αυτό που πραγματικά θες να κάνεις. Και παράλληλα, όσο το δοκιμάζεις αυτά, μπορεί να δεις ότι δεν είσαι καλός επαγγελματίας σε κάποια. Να μην σου αρέσει δηλαδή η ψυχολογία. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν σπουδάσει ψυχολογία και δεν το εξασκούν. Ασχολούνται με το HR. Γιατί σου λέει: δεν θέλω εγώ τώρα να ακούω τα προβλήματα των άλλων, γιατί τα παίρνω σπίτι μου. Εντάξει, δεν θέλω να γίνω coach, ξέρω, γιατί δεν μπορώ συνέχεια να τους πιέζω να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν να κάνουν πραγματικά. Εντάξει, γιατί αν κάποιος θέλει την αλλαγή, ενδεχομένως να μην χρειάζεται coach. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό που θα σου έλεγα να κάνεις είναι εξερευνάς τα νερά λίγο απ' όλα και βλέπεις ποιο είναι αυτό που πραγματικά κάποιοι θα πλήρωναν για σένα. Εντάξει, αυτό. Πολύ σωστά και πολύ ολοκληρωμένη απάντηση. Νομίζω ότι δεν του άφησες τίποτα. Το διέλυσα. Δεν έχει την αβία ο φίλος τώρα. Θα κάνει unfollow. Δεν ξανασυζητήσουμε ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιες ερωτήσεις συνέντευξης. Ναι, που θα ένας υποτιθέμενος συνεντευξιαζόμενος θα ρωτούσε ένα. Ναι. Λοιπόν, οπότε, έχετε αλλάξει και στο παρελθόν καριέρα. Γιατί θα έπρεπε να σας αφήσω να πειραματιστείτε με τα δικά μου χρήματα? Πολύ ωραίο αυτό. Λέει ο εργαζόμενος ότι έχει αλλάξει καριέρα, του λέει ο εργοδότης. Ναι, του λέει ότι έχει αλλάξει καριέρα. Ναι. Πολύ ωραίο. Πρώτα απ' όλα, όταν επενδύεις σε έναν άνθρωπο, δεν πειραματίζεις, αλλά επενδύεις. Αυτό που κάνεις δηλαδή είναι δίνεις αξία για να πάρεις αξία. Και πιστεύω, εγώ αυτό θα πάταγα, ότι με την όρεξη που έχω, τις γνώσεις και την εμπειρία που έχω, μπορώ πραγματικά να προσφέρω αξία στην επιχείρηση, σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν είναι ρίσκο, είναι επένδυση. Ενέχει κάποιο ρίσκο βεβαίως, αλλά είναι υπολογιζόμενο και θεωρώ ότι ένας εργοδότης για να φτάσει σε αυτό το σημείο να έχει τέτοια επιχείρηση, μπορείς να το πεις και να δώσεις και ένα κομπλιμέντο, σίγουρα παίρνει υπολογιζόμενα ρίσκα. Οπότε ένα. Εντάξει, μπορείς να πάρεις εύκολα. Εντάξει. Σ' άρεσε, ε? Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά. Τι γίνεται αν μετά από 5 χρόνια εργασίας δεν πάρετε προαγωγή? Συμβαίνει σε πολλούς υπαλληλούς μας. Θα δυσκολευτείτε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, και αυτό πρέπει να πεις, φίλε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να βλέπω κάποιο είδος εξέλιξη. Μπορεί να μην είναι κάθετη, προς τα πάνω δηλαδή, να πάρω προαγωγή, αλλά θα ήθελα να είναι κάποιο είδους είτε οριζόντια είτε κάθετη. Δηλαδή, είτε θα πάρω μια προαγωγή, είτε θα ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Και επίσης πιστεύω ότι μέσα σε 5 χρόνια θα έχω δείξει τόσο πολύ τις δυνάμεις μου και τις ικανότητές μου, που δεν θα υπάρχει αυτή η περίπτωση. Παρόλα αυτά, αν δεν γίνει για οποιοδήποτε λόγο, σίγουρα θα είμαι χρήσιμο σε πολλά κομμάτια τα οποία θα μου δίνουν και εμένα την αίσθηση ότι συνεισφέρω και εξελίσσομαι. Βέβαια, αν κάποιος κάτι τέτοιο σε ρωτήσει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, δεν θα έπρεπε και εσύ να το δεις και λίγο ok. Για να το λέει αυτό, σημαίνει ότι μάλλον δεν θα υπάρχουν πολλές δυνατότητες να εξελιχθώ εγώ σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ναι, συμφωνώ. Καταλαβαίνω πώς το βλέπεις. Απλά σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα μπορεί όντως τα πράγματα να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Το ότι δηλαδή κάποιος δεν θα γίνει manager δεν σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμος όμως. Οπότε θέλουν έναν άνθρωπο πολλές φορές να δουν ότι ακόμα και αν δεν πάρεις αυτή τη θέση, ότι θα είσαι ευέλικτος για να μπορείς να συνεχίσεις να προσφέρεις όπως προσφέρεις μέχρι να βρεθεί μια θέση ικανή για σένα. Γιατί αν απογοητευτείς την πρώτη φορά, σου λέει εντάξει, θα μας φύγεις, εμείς θα έχουμε επενδύσει 5 χρόνια, και αν δεν σου δώσουμε την πρώτη θέση που θα εμφανιστεί, θα μας την κάνεις και θα πας κάπου αλλού, ας πούμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε πρέπει να δείξεις ότι με κάποιον τρόπο, εγώ έχω φιλοδοξίες βέβαια, αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει και εσείς να τις καλύψετε, αν δεν είναι αυτή που φοβάστε η εξέλιξη. Δηλαδή, αν δεν μπορέσετε να μου δώσετε θέση manager, ok, αλλά δώστε μου και κάτι άλλο να κάνω, για να μην τρελαίνομαι τώρα ότι κάνω τα ίδια πράγματα 5 χρόνια. Αυτό τους λες. Η επόμενη ερώτηση είναι. Για να κάνει ο άνθρωπος αυτή την ερώτηση, θα έπρεπε εσύ ήδη να είχες πει ότι στην προηγούμενη εργασία δεν παίρναγες καλά. Γιατί ρωτάει, αφού γνωρίζατε ότι τα πράγματα στην προηγούμενη εταιρεία σας εταιρεία που δουλεύατε ήταν δύσκολα, γιατί δεν φύγατε νωρίτερα? Πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή. Έχω το καλό και το κακό σαν άνθρωπος να συνδέομαι με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι. Οπότε πάντα δίνουν ευκαιρίες. Τέλος. Πολύ καλό, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνεις ότι okay, συνδέομαι, είμαι άνθρωπος ο οποίος. Ναι, it's not only business, είναι οικογένεια. Ας πούμε. Ναι, εντάξει, όχι με την ΕΟΕΑ είμαστε μια οικογένεια εδώ που λένε κάποιοι εργοδότες. Αυτό για μένα είναι red flag. Ναι, είναι red flag. Συμφωνώ. Αλλά εγώ συνδέομαι με τους ανθρώπους που δουλεύω γιατί περνάω 8 ώρες μαζί τους. Γιατί κάνουμε πράγματα, περνάμε δυσκολίες. Οπότε την ώρα που θα περάσω μια βασική δυσκολία η οποία ενδεχομένως να με κάνει να σηκωθώ να φύγω, θα δώσω άλλη μια ευκαιρία. Γιατί μπορεί ο καθένας να περνάει τα δικά του, ή μια επιχείρηση περνάει κύματα. Ένας οργανισμός περνάει κύματα, πάνω και κάτω. Οπότε δεν φεύγεις με τη μία. Και τι θα με έκανε αυτό αμέσως? Θα με έκανε ρίψα σπίδι, δηλαδή ρίχνω την ασπίδα. Οπότε φεύγω την ώρα που έχει δυσκολία η επιχείρηση. Έτσι, οι άνθρωποι δηλαδή που συνεργάζονται τόσο πολύ και τόσο καιρό. Όχι, δεν το κάνεις αυτό. Οπότε και τι επικοινωνείς στον εργοδότη εκείνη τη στιγμή? Ότι και συνδέομαι μαζί σας, δεν θέλω να συνδεθώ με τους ανθρώπους εδώ, θέλω να είμαι έτσι, αλλά παράλληλα στην πρώτη δυσκολία θα την κάνω. Αυτό. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στη τελευταία ερώτηση συνέντευξης και μετά κλείνουμε το επεισόδιο. Από το βιογραφικό σας σημείωμα, φαίνεται ότι απολυθήκατε 2 φορές. Πώς νιώσατε γι' αυτό? Ποτέ δεν είναι ωραίο να δέχεσαι κάποιο είδους απόρριψη. Αλλά είχαν λόγο που με απέλησαν εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι αυτοί, γιατί δεν είχα τις ικανότητες που έχω τώρα. Οπότε το είδανε και μου δώσανε και feedback για να γίνω καλύτερος. Παίρνοντας αυτό το feedback, λοιπόν, εγώ εξελίχθηκα και τώρα έχω αυτές τις ικανότητες. Και αν δείτε στο βιογραφικό μου, δεν έχει ξαναγίνει. Το πιάνεις? Οπότε, πολύ καλό, ναι. Τι λες ουσιαστικά? Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήμουν πάντα τέλειος, εφόσον φαίνεται και στο βιογραφικό. Εντάξει. Αν και εγώ θα έλεγα ότι το γιατί τελειώνει μια συνεργασία, καλύτερα να το συζητήσετε, να μην το γράψετε. Εντάξει. Αλλά πες ότι χρειάζεται να γραφτεί, γιατί σε κάποιες θέσεις χρειάζεται να γραφτεί. Αν γραφτεί λοιπόν ότι έχει γίνει απόλυση ή το μάθουν με κάποιον τρόπο, μπορείς να απαντήσεις όπως σου είπα. Τι επικοινωνείς με αυτήν την απάντηση? Ότι εγώ, σαν άνθρωπος, δεν ήμουν πάντα τέλειος. Καταλαβαίνω τα λάθη μου, παίρνω feedback από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι, είτε ναι προϊστάμενοι μου, είτε ναι στο ίδιο επίπεδο με μένα, και γίνομαι καλύτερος. Που είναι σοβαρό σημάδι εξέλιξη αυτό και ωριμότητας επαγγελματικής. Λοιπόν, αυτά για αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε, παιδιά, κάνουμε like, share όπου το βλέπετε αυτό. Follow αν είστε στο Spotify και στο Apple Podcast. Ό,τι ερωτήσεις έχετε, να μας στείλετε στο askspyros@menofstyle.gr. Θα χαρώ να τις απαντήσω σε κάποιο από τα επόμενα επεισόδια. Σε κάποιο άλλο επίσης θα φέρουμε και καλεσμένο. Και παράλληλα να σας θυμίσω ότι αυτό τώρα το γράφουμε live στο Discord. Οπότε να μπείτε και στο Discord server μας, ο οποίος είναι στο link ακριβώς κάτω στην περιγραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάζιο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Σπύρο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.